Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο των Εργαζομένων της Ελεύθερης ΕΡΤ. Την απάντηση των δανειστών περιμένει η Αθήνα μετά το σχέδιο που απέστειλε στους θεσμούς. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αυριανή συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ-Ολάντι, η οποία επιβεβαιώνεται και από το Βερολίνο. Άγνωστο είναι ακόμη εάν θα προσχωρήσει ή όχι και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο πρόεδρος της Κομισιόν. Να δούμε τι προτείνει η ελληνική πλευρά για τα πλεονάσματα και ποιο σχέδιο παρουσίασε για τη βιωσιμότητα του χρέους. Η Νικολέτα Γεωργιοπούλου μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλησπέρα Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Επιβεβαιώθηκε η συνάντηση και από το Μαξίμου πριν από λίγο, μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, της Γερμανίδας Καγκελαρίου και του Γάλλου Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου φυσικά. Τώρα πρέπει να πούμε ότι είναι στην κορύφωσή του το ελληνικό θρίλερ, καθώς απάντηση ακόμα επίσημη δεν έχουμε γραπτεί στα χέρια μας. Αυτό που ζητάει, που ζητούσε νωρίτερα και ο κύριος Παπάς. Να αρχίσουμε με το θέμα των εσόδων και των εξόδων, ώστε να επιτευχθεί το πλεόνασμα που προτείνει η ελληνική πλευρά. Να πούμε όμως πρώτα ότι είχαν μία συνάντηση σήμερα ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Παπάς. Με τον κύριο Μοσκοβισή. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε. Κεντρική ιδέα λοιπόν της ελληνικής πρότασης. Ναι. Είναι να περάσουν τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λήγουν το καλοκαίρι στον ESM. Και να χρησιμοποιηθούν. Α, μας λες για τη χρηματοδότηση. Ναι, για τη χρηματοδότηση. Γιατί... τα 11 δισεκατομμύρια που βρίσκονται. Ωραία, πάμε για τη χρηματοδότηση λοιπόν. Ετοιμαστούν και οι κάρτες για τη χρηματοδότηση, ώστε χωρίς επιπλέον καταστροφικά δάνεια να επανακάμψει η ελληνική οικονομία. Ναι. Εμείς λέμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Στο 0,75 το ανεβάζουμε. Ναι. Από 0,60 που προτείναμε. 1% λένε οι δανειστές για φέτος. Και το 16 εμείς το ανεβάζουμε στο 1,75 και 2% ζητούν οι δανειστές. Εδώ υπάρχουν δύο αποστάσεις. Να δούμε λοιπόν τώρα. Για να δούμε τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση. Τη χρηματοδότηση. Για τα επόμενα δύο χρόνια λοιπόν χωρίς να πάρουμε νέο δάνειο. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Έχουμε επιστροφή κερδών από διακρατούμενα ομόλογα. 3,3 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Επιστροφή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που τα έχει ο ESM στα χέρια του τώρα. Τα 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Μετακύληση ομολόγων που αγοράστηκαν από τη δευτερογενή αγορά χωρίς κούρεμα το Μάρτιο του 2012, που είναι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Να αλλάξουν ημερομηνίες δηλαδή. Μετάθεση πληρωμής των τόκων του EFSF, αυτή είναι η τόκη από το δεύτερο δάνειο και είναι 4 δισεκατομμύρια. Να καταβάλουμε κανονικά τη δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 1,8 δις. Να πάρουμε από τον EFSF και να πάνε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 1,2 δις που περισσεύει. Ναι. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει εδώ να έρθει και να αυξήσει το όριο αγοράς εντόκων γραμματείων από τις ελληνικές τράπεζες, όταν βγαίνει το δημόσιο και κάνει ο ΔΙΧ έντοκα γραμμάτια, ναι, κατά 3,1 δις. Σήμερα είναι στα 14,9 Χριστίνα. Πρέπει να τα πάμε στα 18 δις. Αυτό ο Μάριο Ντράγκη δεν ξέρουμε εάν θα το αποφασίσει. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα το αποφασίσει αύριο. Θα πάει για 17 Ιουνίου. Μας δίνει ένα δεκαήμερο, το πούμε έτσι. Μάλιστα. Ένα εφταήμερο παράδειγμα. Ναι. Τώρα, να δούμε τι γίνεται με το ΦΠΑ. Εκτός από αυτό, μια ωραιότατη πρόταση εγώ βρίσκω. Τώρα δεν ξέρω γιατί οι δανειστές μας δεν συγκινούνται. Ναι, είναι μια ωραιότατη πρόταση. Δεν φορολογεί, δεν επιβαρύνει. Όχι, πέρα από το χιούμορ. Δείχνει πραγματικά πολύ ισορροπημένη και δίνει λύση σε μεγάλα διέξοδα. Ακριβώς. Βέβαια, παραμένει το θέμα του χρέους. Το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, οι Έλληνες θέλουν και τώρα να το συζητήσουμε. Οι Ευρωπαίοι δείχνουν ότι θέλουν να το πάνε και λίγο μετά. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το ΦΠΑ. Ναι. Εδώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, πάμε για να πάρουμε άνω του 1 δις ευρώ. Εδώ τώρα υπάρχει μια διαφορά, θα σου εξηγήσω. Ναι. 6,5 με 7 είναι η τελευταία πληροφορία για φάρμακα, βιβλία και εισιτήρια θεάτρου. Μάλιστα. 12% για από 11 για εφημερίδες και περιοδικά, βασικά και φρέσκα φρούτα. Φρέσκα τρόφιμα, συγγνώμη, τιμολόγια ρεύματος και νερού, ξενοδοχεία, ναι, και εστιατόρια. 23% για όλα τα υπόλοιπα αγαθά. Βλέπουμε δηλαδή ότι μερικά τρόφιμα θα φύγουν στο 23%. Εμείς λέμε ότι θα πάρουμε άνω του 1 δις. Έρχονται οι δανειστές και λένε δεν θα τα πάρετε αυτά τα λεφτά. Ένα
1,36 λέμε εμείς ότι θα πάρουμε για το 2,16. Εκείνοι επιμένουν ότι δεν θα έχουμε τόσα έσοδα. Για φέτος, γιατί από τον Οκτώβριο, αν θα αλλάξει ο ΦΠΑ, θα αλλάξει, όχι μέσω τουριστικής περίοδου, η απόδοση υπολογίζεται στα 360 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ένα άλλο σημείο που βρήκαν ότι έχουμε απόκληση, είναι μια απόκληση περίπου στα 400 με 500 εκατομμύρια, είναι οι περίφημες 100 δόσεις, το νομοσχέδιο της κυρίας Βαλαβάνη, για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Εμείς εκεί λέμε ότι τα έσοδά μας το δεύτερο εξάμηνο θα είναι 500 εκατομμύρια από αυτή τη ρύθμιση που ήδη έχουν προχωρήσει οι Έλληνες φορολογούμενοι και έχουν κάνει. Οι δανειστές λένε ότι δεν θα πάρετε τόσο, θα πάρετε 100 δις. Άρα υπάρχει μια απόκληση και πάλι. Τώρα, περιμένουμε την απάντηση. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν σενάρια αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, τα είδα στο διεθνή τύπο και στα διεθνή μέσα, όπου, ιντερνετικά, όπου μιλάνε άλλα για τρίτο μνημόνιο, καθώς η χώρα εμφανίζεται να ζητάει χρήματα από τον ESM, ο οποίος δανειοδοτεί ουσιαστικά, είναι το εργαλείο δανειοδότησης που έγινε για την Ελλάδα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν υπήρχε. Επενδυτικοί οίκοι διεθνείς στηρίζουν πολύ έντονα μια συμφωνία εντός των ημερών, η οποία θα περιλαμβάνει, θα είναι μια ενδιάμεση μεταβατική συμφωνία 9 μηνών έως το Μάρτιο, ίσως και τον Ιούνιο του 2016. Εδώ να θυμίσω ότι το 2016 τον Μάρτιο φεύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λύγει το πρόγραμμά του για την Ελλάδα. Θα φέρει σημαντική... Το μήνυμα αυτής της συμφωνίας ποιο είναι, Νικολέτα? Θα έχει σημαντικές μνημονιακές ρήτρες. Δηλαδή, από την πρόταση Γιούντερ, περίπου ένα 80% με 85% δίνουν οι διεθνείς οίκοι και 15% στοιχεία της ελληνικής πρότασης. Δεν θα έχει νέο δάνειο. Και αυτή η παράμετρος είναι καταλυτική, το να μην πάρουμε νέο δάνειο. Εδώ έρχεται και κολλάει και ένα άλλο σενάριο το οποίο υπάρχει, ότι η Ελλάδα μπορεί να μαζέψει 28 δισεκατομμύρια χωρίς να πάρει νέο δάνειο, χρησιμοποιώντας τα 11,4 δισεκατομμύρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει ο ESM, μαζί με το 1,2 δις των κερδών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα 7,2 της τελευταίας δόσης που δεν πήραμε και το 1,92 δις από τα κέρδη των ομολόγων. Νικολέτα, αυτές δεν ήταν οι προτάσεις της Ελλάδας το Φεβρουάριο? Κοίταξε τι γίνεται τώρα. Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση πάλι, την οποία και τότε την είχαν απορρίψει οι δανειστές. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι πάμε να τα βγάλουμε πέρα μόρι μας, αλλά ζητάμε περισσότερα λεφτά από το πρόγραμμα Juncker, από 2 σε 5 δισεκατομμύρια, με μπροστοβαρή χαρακτηριστικά, και πάλι ζητάμε αύξηση των εντόκων από 14,9 σε 18. Εδώ δεν βάζουμε στις πηγές μέσα τα πρωτογενή μας πλεονάσματα, που λέμε ότι θα έχουμε 1,1 δις εμείς το 2015. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε 28 δισεκατομμύρια λοιπόν, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ σε δάνειο. Και μπορεί, υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, το οποίο πιθανόν προφανώς και εξετάζεται, να βοηθήσει ο ESM. Γιατί τα 11,4 τα έχει ο ESM, εκεί επιστράφηκαν. Μάλιστα, δηλαδή, Νικολέτα. Είναι ένα σύμπλεγμα των εργαλείων των οποίων έχει η κυβέρνηση στα χέρια της. Το θέμα είναι ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες, ότι φτάνουμε πλέον στο τέλος και του τελευταίου ορόσημου που έχουμε. Όλα τα χαρτιά στο τραπέζι. Και πρέπει να κλείσει συμφωνία οπωσδήποτε. Πρέπει να κλείσει μία συμφωνία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για να πάρουμε ανάσα και εμείς σαν Έλληνες, για να πάψουμε να απασχολούμε το διεθνή τύπο και για να μπορέσει η κυβέρνηση να φέρει και νομοσχέδια στη Βουλή να τρέξει και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Γιατί τώρα κάποιοι έσπευσαν, Νικολέτα, να κάνουν διαρροές ότι αυτές οι προτάσεις απορρίπτονται χωρίς καν να έχει προηγηθεί επίσημο σχόλιο από τους δανειστές. Γιατί γίνονται όλα αυτά, πού αποσκοπούν αυτοί οι χειρισμοί, κατά την άποψή σου? Αυτό, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προέρχονται οι διαρροές από... Είδαμε και μήνυμα στο Facebook του κυρίου Παπά, του Υπουργού. Ναι, από το γερμανικό άξονα. Ναι. Όπου είναι ο σκληροπυρηνικός. Και είδαμε και τον κύριο Σχοινά, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, να διαψεύδει. Ναι, γιατί λέει ότι η Κομισιόν... Το Bloomberg και το Reuters, όπως μου έλεγες πριν. Διέψευσε και το Reuters, ακριβώς. Γιατί μπορεί συνεχώς κάποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι να μιλούν πριν ακόμα υπάρξει η πρόταση
που κατατέθηκε 3 ώρα τα ξημερώματα, να λέει το Reuters στις 12 το βράδυ χτες ότι είναι απαράδεκτη η ελληνική πρόταση. Που δεν είχε διαρρεύσει ούτε σε εμάς τους Έλληνες δημοσιογράφους. Άρα κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κάποια πράγματα είναι στημένα, Χριστίνα. Ναι. Εκείνο που είναι βασικό σαν μήνυμα και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος είναι ότι πρέπει να κλείσει η συμφωνία. Μάλιστα. Κάνοντας ένα βήμα πίσω ένας, κάνοντας ένα βήμα πίσω άλλος, χωρίς να πειράξουμε τις κόκκινες γραμμές, άλλωστε η κυβέρνηση δεν δέχεται κατάργηση του ΕΚΑΣ, δεν δέχεται να πληρώσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλο, δεν το θεωρεί μεταρρύθμιση αυτό. Το μόνο που δέχεται στο θέμα το ασφαλιστικό και αυτό συνταξιοδοτικό, να σου το πω, είναι να καταργηθούν οι πρόεδρες συνταξιοδοτήσεις. Ναι. Αυτό είναι. Ναι, Νικολέτα. Παραμένουμε στο θέμα, γιατί ο συνάδελφος Πάνος Κάσαρης έχει ετοιμάσει ένα θέμα όπου μας λέει ότι μήνυμα ότι θεωρεί εφικτή μια συμφωνία αλλά και χωρίς περικοπές σε συντάξεις, αυτά που λέγαμε, και λιτότητα, στέλνει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με την Άγγελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν άφησε παράθυρο για συμφωνία, ενώ ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας προειδοποιούσε τους θεσμούς για τους κινδύνους ενός Brexit για τη διεθνή οικονομία. Ο κ. Τσίπρας, ενημερώνοντας την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο πιο ουσιαστικό και κρίσιμο σημείο. Χαρακτήρισε τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας το πιο ισχυρό όπλο της χώρας και επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει νοπεί και ισχυρή λαϊκή εντολή και δεν εξετάζει σενάρια εκλογών. Πάμε να το δούμε. Τις απαντήσεις των θεσμών αναμένει η Αθήνα για τις αναθεωρημένες προτάσεις που υπέβαλε σήμερα με εναλλακτικά σενάρια για το πλεώνασμα και σχέδιο για την βιωσιμότητα του χρέους. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι γίνεται επεξεργασία των ελληνικών προτάσεων, διαψεύδοντας τη φημολογία περί απόρριψής τους. What I can say is that we continue to be in discussion with the Greek authorities. Our Commissioner for Economic and Financial Affairs, Pierre Moscovici, met a Greek government delegation yesterday afternoon to exchange views on the situation. Diverse proposals are being circulated, including new suggestions which were received earlier this morning. The three institutions are currently assessing these suggestions with diligence and care. Ωστόσο, η φημολογία συνεχίστηκε ενώ ορισμένα ξένα και ελληνικά μέσα ενημέρωσης επιχείρησαν να συνδέσουν τον ισχυρισμό αυτό περί απόρριψης των προτάσεων με το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ-Ολάντ αύριο στις Βρυξέλλες. Με τον Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά εκ νέου ότι οι ανώνυμες δηλώσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις θέσεις της Κομισιόν. Με διαρροές δεν ανοίγουμε διάλογο, σημείωσε ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς με ανάρτησή του στο Facebook. Ζητάμε γραπτή και σαφή απάντηση από την Κομισιόν. Καμία απάντηση δεν έχει λάβει η Αθήνα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη νέα πρόταση που η ελληνική πλευρά έχει υποβάλει προς τους θεσμούς. Με διαρροές δεν ανοίγουμε διάλογο. Μια συμφωνία είναι εφικτή, αλλά χωρίς περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και μέτρα λιτότητας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Corriere della Sera. Ύστερα από 5 χρόνια λιτότητας, είναι αδιανόητο να μας ζητείτε η κατάργηση των χαμηλότερων συντάξεων και των επιδομάτων που αφορούν τα πιο φτωχά στρώματα. Η αύξηση κατά 10% της ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά, σε μια χώρα όπου χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό, η κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης όταν σημειώθηκαν θάνατοι από το κρύο. Αυτές είναι προτάσεις που δεν μπορούμε να τις αποδεχθούμε, όχι μόνο γιατί είναι έξω από τη λαϊκή μας εντολή, αλλά γιατί αν τις αποδεχόμασταν, θα καταφέρναμε ένα βαρύτατο πλήγμα στην Ευρώπη της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, στην οποία κάποιοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε με πάθος. Στη συνέντευξή του στην Corriere della Sera, ο κύριος Τσίπρας σημειώνει ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζει τους εταίρους, αφού το κόστος από τη μη συμφωνία θα είναι τεράστιο για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Η ελληνική πλευρά δεν έχει καμία διάθεση να φοβήσει ή να εκβιάσει. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε τόσο εμείς, όσο όμως και ευρωπαϊκές χώρες που καλούνται να δείξουν αλληλεγγύη στην Ελλάδα, τη στιγμή που και αυτές αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Η Ελλάδα παίρνει δάνεια, δεν της χαρίζει κανένας χρήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη έκθεση του Γερμανικού Κοινοβουλίου, η Γερμανία έχει κερδίσει 360 εκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια που έχει παραχωρήσει στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος. Συνεπώς, το κόστος για τους φορολογούμενους της Ευρώπης θα είναι τεράστιο αν αποτύχει η διαπραγμάτευση. Γι' αυτό και πιστεύω βαθιά ότι αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Ο κ. Τσίπρας, ενημερώνοντας την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι βρισκόμαστε στο πιο ουσιαστικό και κρίσιμο σημείο των διαπραγματεύσεων και έδωσε έμφαση στη στήριξη της κυβέρνησης από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που αποτελεί, όπως τόνισε, και το πιο ισχυρό όπλο της χώρας στη διαπραγμάτευση.
Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει μια νοπή και ισχυρή λαϊκή εντολή, την οποία και εφαρμόζει και δεν εξετάζει σενάρια εκλογών. Παράθυρο για συμφωνία τις επόμενες ημέρες άφησε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, με τους σκληρούς Σόιμπλε και Ντάισελμπλουμ να επιμένουν ότι παραμένουν διαφορές με την Ελλάδα. Για πρακτικές χασάπη από την πλευρά των πιστωτών σε συντάξεις και ΦΠΑ έκανε λόγο ο Γιάννης Βαρουφάκης σε ομιλία του στο Βερολίνο. Of course this pension system is not sustainable. We want to reform it. What is the reform proposal that's coming from the institutions that we should cut pensions? They've already been cut by 40%. 40%. Is cutting further a reform? I don't think it's a reform. I mean, any butcher can take a cleaver and start chopping things down. We need surgery. We need to find ways of eliminating early retirements, of merging pension funds, of reducing their operating costs, of moving from an unsustainable to a sustainable system rationally and gradually. Let me give you one more example, VAT. We're being told that the reform that we should effect as of today is to push electricity from 13% VAT to 23%. 10% in a country which is afflicted by energy poverty. We're being told that the 6% VAT rate for drugs should go up to 12%. Imagine if I were to go to my parliament and recommend that the way out of this crisis is by having low pension pensioners who are receiving something like 300-350 euros a month. That the institutions are recommending that we lob 120 of that 350, reducing by 120 euros a 350 euro pension, while at the same time pushing the drugs that these pensioners are paying for from 6% to 12%. Do you think that my country is going to become reformable? Do you think that I can enthuse the Greek people to do that which they have not done in the last 5 years, and that is to embrace our reform agenda? I don't think so. Την ίδια ώρα, γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για βαθύ ρήγμα στις σχέσεις Μέρκελ-Σόιμπλε για τη στάση του Βερολίνου. Προειδοποίηση στους θεσμούς για τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης αν δεν βρεθεί λύση, απίφθινε ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, Τζιμ Γιονγκίν. Of some of the countries that we work with directly in Eastern Europe, for example, could have direct impact, whose systems are more directly connected, for example, to the banking system. But I think there could be broader implications. And I think that some of the commentary I'm hearing from people who've been through many of these crises are there are always surprises. You know, you think that the market has already calculated in the impact of a problem in Greece. But you never know. Βόλες κατά του Πρωθυπουργού για τη συνέντευξή του στην Κοριέρα Ντελασέρα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κάποτε ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Τώρα απειλεί την Ευρώπη ότι ένα Brexit θα διαλύσει την Ευρωζώνη. Από την αμετροέπεια στο παραλήρημα. Δεν έχει καταλάβει ότι ο μόνος που θα καταστραφεί από ένα Brexit είναι η Ελλάδα. Πολλές φορές στην ιστορία οι τραγωδίες δεν γίνονται ηθελημένα. Γίνονται από παρεξήγηση. Γίνονται γιατί κάποιος δεν υπολογίζει σωστά τις αντιδράσεις του άλλου. Γιατί δεν υπολογίζουμε σωστά το χρόνο. Ελπίζω ότι δεν θα ζήσουμε μια τραγωδία λοιπόν από παρεξήγηση. Για αντιλαϊκή συμφωνία κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ το ΠΑΜΕ διοργανώνει συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα την ερχόμενη 5η 11 Ιουνίου. Στην Αττική το συλλαλητήριο θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα στην Ομόνια και στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 7. Ακούγεται το κάνουν οι δανειστές αν το κάνουν. Ακούστε να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά εδώ πέρα στη Μακεδονία. Όχι, να σου πω κάτι. Ξέρετε κάτι. Φαντάζομαι πώς θα ήταν οι δημοσιογράφοι όταν ρωτάγανε στην Ελληνική Επανάσταση τους συνεργάτες των Τούρκων
που λέγανε ρε παιδιά, μην ξεσηκωθούμε. Θα πρέπει να υποδουλωθούμε στους Τούρκους, γιατί τα πράγματα θα είναι δύσκολα μετά. Να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και να μην εφαρμοστούν οι μνημονιακές διατάξεις για τις συντάξεις, ζητούν 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τους αρμόδιους υπουργούς. Παρακαλούμε όπως κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του κατώτατου μισθού, καθώς και για τη μη εφαρμογή των υπαρχόντων μνημονιακών διατάξεων που προβλέπουν νέες μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην περιφέρεια. Ζητήματα μεγάλα. Δύο ώρες στάση εργασίας θα πραγματοποιήσει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου την 5η-11 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση φορέων του Βορείου Αιγαίου για το ενδεχόμενο κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Τώρα έχουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΑ Αιγαίου για να μας δώσει τα περισσότερα. Καλησπέρα, Μυρσίνη. Καλησπέρα από το Βόρειο Αιγαίο, στην Ελεύθερη Ετρία και περιμένουμε σύντομα να είναι με όλες τις δομές κοντά μας για να μπορούμε να σας βλέπουμε και πάλι σε όλα τα νησιά. Κοινή ευχή όλων μας, βέβαια. Έτσι. Για το ΦΠΑ λοιπόν, ναι. Στους δρόμους και πάλι οι νησιώτες για να διατηρηθούν οι χαμηλοί συντελεστές στα νησιά μας. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτή τη φορά στη λογική ότι η μαζική αντίδραση είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο υπήρξαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και επαφές για το θέμα αυτό με τους φορείς του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου μαζί με νησιώτες βουλευτές, με το Οικονομικό Επιτελείο, ναι. Όπου εκεί υπήρξε η διαβεβαίωση από τον κύριο Βαρουφάκη ότι το θέμα των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά δεν θα μπει στη διαπραγμάτευση. Ωστόσο, κάθε φορά την ίδια διαβεβαίωση παίρνουμε και κάθε τόσο το βρίσκουμε μπροστά μας ως θέμα ανοιχτό. Την Πέμπτη, λοιπόν, οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου κατεβαίνουν ακόμη μια φορά στους δρόμους. Στοιχείο κλείνουν οι δομές της περιφέρειας και του Δήμου. Και σε Λέσβο και Σάμο, από τις 12 το μεσημέρι, κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα και θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Για ακόμη μια φορά, οι νησιώτες ενημέρωσαν για τη μελέτη του Ινστιτούτου Φορολογικών και Οικονομικών Υποθέσεων που έχουν εδώ και καιρό εκπονήσει και που αποδεικνύει με επιχειρήματα ότι το όφελος από την κατάργηση για όλο το Αιγαίο είναι μόλις 67 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφικές για την οικονομία των νησιών. Δεν είναι προνόμιο, είναι μόνη εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος περί νησιωτικότητας. Να θυμίσουμε, το άρθρο αυτό αναφέρει, ναι, ότι ο νομοθέτης σε κάθε νομοθέτημά του πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιών. Οι χαμηλότεροι λοιπόν κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ είναι η μόνη εφαρμογή του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι νησιώτες πληρώνουν χαμηλότερα τα προϊόντα. Το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει. Να πούμε ότι για το θέμα επιστολή στον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο έστειλαν 10 νησιώτες βουλευτές, τονίζοντας ότι είναι ριζικά αντίθετοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τέλος να σας πω ότι όπως ενημερωθήκαμε, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου θα θέσει με τη μορφή δημοψηφίσματος στους κατοίκους της περιοχής του το ερώτημα της αναγκαιότητας παραμονής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας, Χριστίνα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τη Μυρσίνη Τζινέλη. Παραμένουμε στο θέμα. Έχουμε την Ρένια Βενιανάκη από την ΕΡΑ Ρόδου στο τηλέφωνο να μας πει τις αντιδράσεις στο άλλο κομμάτι, στο Νότιο Αιγαίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα από τη Ρόδο. Καλησπέρα. Έχετε εκεί ζητήματα, μέχρι και δημοψήφισμα θα φτάσετε να κάνετε. Μένει να δούμε βέβαια. Ακούγεται λίγο υπερβολικό. Όχι μόνο σε σένα. Θα πρέπει να σου πω ότι και ο δημοσιογραφικός κόσμος της Ρόδου το υποδέχτηκε με διστακτικότητα, γιατί μιλάμε για το αυτονόητο. Δηλαδή, τι να πάνε να ψηφίσουν οι νησιώτες. Ναι στην νησιωτικότητα, ναι στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Μα αυτό είναι το αυτονόητο. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο νησιωτικής πολιτικής αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, εκτός από τους συγκεκριμένους συντελεστές. Και πρέπει να θυμίσω, Χριστίνα, στους τηλεθεατές της ΕΤΡΙΑ, ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, που τότε κατάφερε ο Τάσος ο Καραμάριος να περάσει μια σχετική διάταξη, γιατί τα προηγούμενα χρόνια η Δωδεκάνησος είχε από τον καιρό των Ιταλών ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που είχε καταργηθεί με την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια το 2000 η κυρία Παπαζόη, για να πουλήσει προφανώς εκδούλευση στους ψηφοφόρους της Κυκλάδας, το πέρασε και εκεί και κάποια στιγμή και σωστά νομίζω πέρασε και στο Βόρειο Αιγαίο.
το δημοψήφισμα, να έρθουμε σε αυτό. Ναι. Ήτανε προτροπή του Υπουργού Οικονομικών, αλλά ναι, ήτανε... ιδέα του κυρίου Βαρουφάκη, πρέπει να πούμε. Έτσι εμφανίστηκε, τουλάχιστον από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο. Θέλω να πω, θεωρητικά το είπε ο άνθρωπος, ως μέσο πίεσης, θεωρητικά. Ναι, αλλά τι πίεση δηλαδή, ότι το Αιγαίο λέει ναι στη διατήρηση του μειωμένου καθεστώτος συντελεστών ΦΠΑ. Ομολογουμένως κάποιοι δημοσιογράφοι και εμένα δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την, δηλαδή τι θα βγει από αυτή την ιστορία, πώς θα γίνει πιο ισχυρή, πιο ισχυρό το διαπραγματευτικό όπλο της κυβέρνησης. Υπάρχουν νησιωτικά συμπλέγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν παρόμοιες εκπτώσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο το Αιγαίο που έχει αυτό. Ρένια, να σε ρωτήσω κάτι. Καταγγέλλεται από πολλές πηγές ότι παρά την καταπληκτική χρονιά, κοινώς όλοι το αναγνωρίζουν, ότι είχαμε μια καλή τουριστική χρονιά πέρυσι, τα έσοδα του ΦΠΑ δεν αποδόθηκαν όπως θα έπρεπε. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Αυτό πρέπει να είναι σωστό, διότι εδώ κατά καιρούς βλέπουμε επίσημα στοιχεία. Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, Χριστίνα. Εδώ πια η ίδια η πολιτεία έχει υποχρέωση να φτιάξει φόρο εισπρακτικού μηχανισμού, έτσι ώστε να χτυπήσει φοροδιαφυγή στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, σε οποιοδήποτε άλλο μεγάλο ή μικρό νησί. Αυτά τα δύο δεν πρέπει να συνδέονται. Γιατί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή, θα μας πούν δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, που εκεί δεν έχουμε τέτοιο καθεστώς. Παντού υπάρχει φοροδιαφυγή. Πάντως, άμα καταργηθεί το ειδικό καθεστώς, δεν μας εγγυάται κανείς ότι θα έχουμε σίγουρη εισπράξη του ΦΠΑ. Όχι βέβαια, ποιος θα λέει αυτό, ποιος θα λέει. Θέλω να πω, συνδέονται αυτά τα θέματα, δεν ναι, είναι. Ναι, πρέπει να σου πω ότι ως καταναλωτές δεν μπαίνουν ιδιαίτερα σημαντικά ποσά στις τσέπες μας, έτσι. Εμείς εδώ, εγώ προσωπικά το έχω δηλώσει κατ' επανάληψη, γιατί θεωρώ ότι ας πούμε η αγορά της Ρόδου, θα μιλήσω για την περιοχή που ζω και την ξέρω, είναι πάρα πολύ ακριβή ως αγορά για τα δεδομένα ενός μέσω Έλληνα πολίτη. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι είναι το μοναδικό μέτρο νησιωτικής πολιτικής και γι' αυτό πρέπει να μείνει, γιατί η νησιωτικότητα κάποια στιγμή όταν η Ελλάδα περάσει στην κανονικότητα θα πρέπει να πάρει τη διάσταση που πρέπει. Δηλαδή το Αιγαίο είναι διαφορετικός χώρος από τη στερεά Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πρώτα-πρώτα οι πολιτικοί που διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας και μετά και οι πολίτες. Είναι άπαζοι στο Καστελόριζο, στην Τήλο, στην Σίμη, στην Κάρπαθο, στην Κάσο. Κι άλλο να ζεις, εγώ δεν θα πάω στην Ελλάδα, θα πάω στην ιδιαίτερα πατρίδα μου την Κρήτη. Είναι τελείως διαφορετική η ζωή στο Ηράκλειο, ας πούμε, από ό,τι στη Ρόδο ή στη Σύνη. Έτσι είναι. Μάλιστα, Ρένια Βενιανάκη. Θέλω να πω πάντως, Χριστίνα, ότι εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι δεν θα φτάσουμε στο δημοψήφισμα, ίσως δεν προλάβουμε κιόλας, γιατί ενώ χθες υπήρχε μια ιδιαίτερη ικανοποίηση που ακουγόταν ότι μετά και τη συζήτηση στη Βουλή το θέμα αυτό έχει υποχωρήσει η κυβέρνηση και ψάχνει ισοδύναμα, σήμερα τα ρεπορτάζ που διαρρέουν από την Αθήνα φαίνεται ότι στην πρόταση ελληνικής κυβέρνησης μάλλον παραμένει το θέμα της κατάργησης και δεν ξέρουμε βέβαια που θα καταλήξει. Αλλά για το δημοψήφισμα θα μπορούσα να σου πω ότι το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και επίσης να σημειώσω ότι το Βόρειο Αιγαίο μάλλον δεν θα πάρει μέρος στο δημοψήφισμα αν γίνει κάποια στιγμή. Μάλιστα. Μάλιστα, Ρένια Βενιανάκη. Ελπίζουμε... Την καλησπέρα μου από τη Ρόδο. Να είστε καλά όλοι σας. Περνάμε στο χώρο της υγείας. Νοσοκομείο αιχμής χαρακτήρισε το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σήμερα, τονίζοντας ότι τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν στη βάση της αξιολόγησης. Παράλληλα, ήρθε αντιμέτωπος με εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι ζητούσαν την καταβολή δεδουλευμένων τους και στους οποίους υποσχέθηκε ότι τα χρήματα θα τους καταβληθούν σύντομα. Επιπλέον, ο Υπουργός είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στους οποίους έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το ρεπορτάζ είναι της Φρόσος Βαρβάρα.
Ενίσχυση των κλινικών αιχμής στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρούπλης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ήρθε αντιμέτωπος με εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι ζήτουσαν την καταβολή δεδουλευμένων τους που δεν τους έχουν καταβληθεί από τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Υπουργός υποσχέθηκε να τους καταβληθούν τα χρήματα σύντομα. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, διευθυντές κλινικών καθώς και εκπρόσωποι εργαζομένων και συλλόγων εξέθεσαν στον Υπουργό τα προβλήματα του νοσοκομείου που έχουν προκύψει από την ελλειπή χρηματοδότηση, από τις ελλείψεις προσωπικού, τις παπαλαιωμένες κτηριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Ο κ. Κουρουπλής δήλωσε ότι είναι πράγματι νοσοκομείο αιχμής και ότι τα ζητήματά του θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη βάση της αξιολόγησης. Θα πάμε σε μια στήριξη των μονάδων αιχμής. Και εγώ ντρέπομαι να είμαι Υπουργός Υγείας και να έρχομαι εδώ και να ακούω ότι υπάρχουν κλειστά κρεβάτια. Έχουμε δεσμευτεί για κάποια πράγματα και για το Ιπποκράτειο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Πιστεύουμε θα λειτουργήσουν μέσα στο καλοκαίρι 100 κρεβάτια ΜΕΘ που είναι κλειστά σε όλη την Ελλάδα. Θα βρούμε τρόπο, είπε. Όσον αφορά τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, τόνισε ότι από αύριο κιόλας θα δει αν μπορεί να ενταχθεί η δαπάνη και την ανανέωσή του στα περιφερειακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, να βρεθούν άλλες πηγές. Παράλληλα, έδωσε εντολή να λυθεί άμεσα το θέμα με το διαλυμένο ορθοπαιδικό κρεβάτι. Τόνισε ακόμη ότι θα ενισχυθούν κατά την κατανομή προσωπικού οι κλινικές μεταμοσχεύσεων, καρδιοχειρουργική, αιματολογική και πνευμονολογική. Όσον αφορά τις επαρχιωμένες κτηριακές υποδομές του νοσοκομείου, δήλωσε ότι είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο όμως δεν είναι έτοιμος να απαντήσει προς το παρόν, αλλά θα εξετάσει ποιοι θα είναι οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι για την επίλυσή του. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας συναντήθηκε με εκπροσώπους των φαρμακοποιών, οι οποίοι αντιδρούν στην πόλη στο μη συνταγογραφούμενο φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο βάζουν λουκέτο στα φαρμακεία τους την Τετάρτη. Ό,τι συνταγογραφείται δεν υπάρχει καμία συζήτηση να πωλείται στα σούπερ μάρκετ, διευκρίνησε ο Υπουργός Υγείας. Το αίτημα ήταν να πωλούνται τα φάρμακα όλα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό αποκλείστηκε. Υπάρχει ένα μέρος, ένα κομμάτι φαρμάκων, τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που αγοράζει ο πολίτης χωρίς συνταγή. Και αυτά και ένα μέρος από αυτά δεν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το αρχικό αίτημα των θεσμών ήταν να πωλούνται όλα τα φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό αποκλείστηκε. Ο κ. Κουρουπλής διευκρίνησε ότι το θέμα είχε αναπτύξει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης λόγω των θεσμών. Του εξήγησα ότι κι εγώ είμαι στην ίδια άποψη, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαπραγμάτευση της χώρας. Τι να κάνουμε. Εμείς του είπαμε ότι αυτή είναι μια μνημονιακή πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πολύ νωρίς άρχισε να πηγαίνει στραβά και ότι πέρα από το επιστημονικό και αντικοινωνικό μέτρο, υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα ηθικής τάξης. Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Πανελλήνου Φαρμακευτικού Συλλόγου είχαν σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας της Συγκρού ο πρώην Υπουργός Υγείας και βουλευτής Μάκης Βορύδης. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει αμέσως να πάρει πίσω την πρότασή της αυτή και να σταθεί στην προηγούμενη κατάσταση, σύμφωνα με την οποία έχει αποδειχθεί ότι ο ανταγωνισμός που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και στα φαρμακεία. Η κυβέρνηση οφείλει να εμείνει στην πολιτική που ακολουθήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα μη συμφά. Αντί να προτείνει η ίδια την απελευθέρωσή τους υπερακοντίζοντας ακόμα και τις υποχρεώσεις οι οποίες υπήρχαν στο μνημόνιο, εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να μεριμνήσει ώστε να αποδειχθεί αυτό που όλοι ξέρουμε. Δηλαδή τι? Ότι ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων λειτουργεί και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη ούτε και θα προσθέσει τίποτε η διάθεσή τους από άλλα κανάλια πλην των φαρμακείων. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Καραγκούνης. Περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Τουρκία, την παρέτησή του υπέβαλε στον Ταΐπ Ερντοάν ο πρωθυπουργός της χώρας, Αχμέντ Νταβούτογλου, δύο ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές. Στο μεταξύ, συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι στον Διγιάρμπακιρ μετά την δολοφονία του επικεφαλής Ισλαμιστικής Οργάνωσης Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Το θέμα ετοίμασε η Μπέλα Θεριού και το εκφώνησε η Βίκη Βαφιάδου. Δύο ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, ο πρωθυπουργός της χώρας, Αχμέντ Νταβούτογλου, υπέβαλε την παρέτησή του στον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Όμως θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης απόλυσε την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή και θα υποχρεωθεί είτε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με ένα από τα μικρότερα κόμματα ή να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας μόνο του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκική προεδρία, ο πρόεδρος Ερντογάν αποδέχτηκε την παρέτηση Νταβούτογλου και του ζήτησε να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, ένταση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Ντιγιάρμπακιρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, όπου δολοφονήθηκε από αγνώστους στέλεχος του Ισλαμιστικού Ακροδεξιού Κόμματος, το οποίο είναι γνωστό για τις σχέσεις μίσους με το Φιλοκουρδικό Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών. Σύμφωνα με πηγές των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας, ο Αϊτάν Μπαράν πυροβολήθηκε την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του στη συνοικία σε Χιτλίκ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Η επίθεση εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει νέες εντάσεις στην περιοχή που κατοικείται κυρίως από Κούρδους, δύο μόλις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία. Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξή του στο CNN, ο ηγέτης του Φιλοκουρδικού Κόμματος, Σελαχατίν Δεμιρτάς, υποστηρίζει ότι οι αιματηρές επιθέσεις στην νοτιοανατολική Τουρκία κατά την προεκλογική του καμπάνια συνδέονται πιθανότατα με το Ισλαμικό κράτος στη Συρία. Υπενθυμίζεται ότι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε 2 εκρήξεις την Παρασκευή και πάλι στον Ντιγιάρμπακιρ σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση του Φιλοκουρδικού Κόμματος. Να πούμε ότι είχαμε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 4:09 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα, 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλκίδας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13 χιλιόμετρα και έγινε ιδιαιτέρως αισθητό στη Φθιώτιδα, την Εύβοια, τη Βιωτία και την Αττική. Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε για αρκετή ώρα στην περιοχή με δονήσεις που κοιμάνθηκαν στα 2 με 2,5 Ρίχτερ. Όμως στις 5:31 το πρωί ακολούθησε μια πιο ισχυρή δόνηση 3,3 Ρίχτερ, ενώ και στις 6:04 ένας ακόμη σεισμός 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Ευθύμη Λέκα, οι μικρότερες σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν μετά τα 5,3 Ρίχτερ καταδεικνύουν μια λογική μετασεισμική ακολουθία, η οποία λειτουργεί καθησυχαστικά καθώς καταγράφει τάσεις εκτόνωσης του φαινομένου. Μάλιστα. Έχουμε κοντά μας τον Στέλιο Νικητόπουλο. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Κριστίνα. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο γίνεται η πρώτη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περίφημη αμφιλεγόμενη εμπορική διατλαντική συμφωνία, τη γνωστή TTIP. Πάνω από 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας υπέγραψαν εναντίον αυτών των συμφωνιών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, επειδή είναι φτιαγμένες για να εξυπηρετήσουν τις πολυεθνικές σε βάρος της ελευθερίας και της δημοκρατίας στις δύο πλευρές του Βόρειου Ατλαντικού. Ναι, Χριστίνα, η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμφωνίες που με πρόσχημα τη διευκόλυνση των επενδυτών και την εξάλληψη γραφειοκρατικών εμποδίων απειλούν την ανεξαρτησία των κρατών, το περιβάλλον, την υγεία μας, τα πολιτικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν γίνονται και κλεισμένων των θυρών, χωρίς καμία ενημέρωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών ή διαβούλευση με αυτές. Αποκλειστική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις έχουν στελέχη επιχειρηματικών ομίλων και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ούτε το Ευρωπαϊκό αλλά ούτε τα Εθνικά Κοινοβούλια ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες των κειμένων της Επιτροπής, στα οποία σχεδιάζεται ουσιαστικά η θέσπιση νέων ευνοϊκών κανόνων για την εισχώρηση των εταιριών σε όλους τους τομείς της δημόσιας σφαίρας. Ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν θεσμοθετημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η εργασία και περιορισμοί που επιβάλλονται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ούτω καθεξής, με την ελόγω συνθήκη θα υποβαθμιστούν ή θα καταργηθούν. Με αφορμή την αυριανή συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο με αντικείμενο τη θέσπιση της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων και την ακόλουθη σύστασή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, το Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους δημοκρατικούς ευρωβουλευτές όλων των αποχρώσεων αλλά και κυρίως τους λαούς της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής να πούνε ένα ξεκάθαρο όχι στη σύσταση και υπογραφή αυτής της συνθήκης για τους λόγους που αναφέραμε. Πριν δούμε το βίντεο που θα έχει ενδιαφέρον, να υπογραμμίσουμε ότι φτάνει σε τέτοιο σημείο η εμπλοκή των εταιριών στην νομοθετική λειτουργία ενός κράτους, που εάν τυχόν δεν συμφωνεί μια εταιρεία με ένα αντίπτα ΙΠΕΔ, ας πούμε, για παράδειγμα,
μπορεί να μηνύσει το κράτος στα δικαστήρια. Ναι, οι εταιρείες γίνονται ισχυρότερες από τις κυβερνήσεις που είναι εκλεγμένες από τους λαούς. Ναι, από τη Λαϊκή Βούληση. Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πάμε να δούμε το θέμα και επανερχόμαστε. Ένα διαφωτιστικό βίντεο που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια σε αυτή την συμφωνία. TTIP. That sounds rather boring. And it's meant to. Because behind this bland and technical name is a hidden agenda that you're not supposed to know about. Since the 1980s, it's become very popular to privatize state assets and get rid of rules that regulate the market. However, the promised benefits of privatization and liberalization rarely came true. That's why more and more people are questioning these policies and want to reverse them. This is where TTIP comes in. TTIP would cement the current level of privatization and force us further down liberalization lane. How? Say we want to introduce new legislation to protect our health, the environment, or labor rights. This legislation would first have to be checked by a transatlantic authority established by TTIP. If it thought that the new rules might harm business interests, it would advise policymakers against implementation of those rules. So-called stakeholders would also be invited to comment. This would effectively give unelected bureaucrats and business lobbyists the right to co-write our laws. Another mechanism to stop us from raising protection standards is called ISDS, Investor State Dispute Settlement. This would give foreign investors the right to sue our government if they felt that new rules were harming their profits. We could be forced to pay millions, even billions in compensation, and governments would think twice before introducing new rules. Once signed by the EU and the US, it's almost impossible to change or terminate TTIP. We'd be locked in for generations, unable to choose alternative routes towards a society we want. That's why we have to act now, before it's too late. Add your voice to our European Citizens Initiative against TTIP and CETA, a similar agreement the EU wants to sign with Canada. More than 2 million Europeans have already signed. Fight with us for real democracy. Together we can stop TTIP and CETA. Καταργήσουν τη Λαϊκή Βούληση. Ναι, 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 είναι τρομακτικό. Πάμε σε έναν άλλο ακαθόδη χώρο, τον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Η πλήρης απαξίωση των εφημερίδων στη Θεσσαλονίκη από τα εκδοτικά συγκροτήματα αλλά και τα προβλήματα των τεχνικών της τηλεόρασης έφτασαν στη Βουλή μέσα από δύο ερωτήσεις, τις οποίες κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγονται στη Μακεδονία. Ναι, η πρώτη ερώτηση αφορά τις εφημερίδες του συγκροτήματος Εκδοτική Βορείου Ελλάδος, τον Αλέξανδρο Μπακατσέλου, Σταύρου Ψυχάρη και Γιώργου Μπόμπολα, που εκδίδει τον Αγγελιοφόρο. Mm-hmm. Όπως σημειώνουν οι βουλευτές Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Λίτσα Αμανατίδου Πασχαλίδου, Γιάννα Γαϊτάνη και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, η καθυστέρηση στην καταβολή της μισθοδοσίας έχει ξεπεράσει πλέον τους 9 μήνες, ενώ οι θέσεις εργασίας μετά τις αθρώες απολύσεις αλλά και τον εξαναγκασμό σε θελούσιες εξόδους μειώθηκαν σχεδόν σε 125 από 380. Η διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδόν έτοιμο σχέδιο που προβλέπει δραστικό περιορισμό των θέσεων εργασίας, κάνει λόγο για εθελούση αποχώρηση 45 εργαζομένων, χωρίς καταβολή των οφειλών προς τους εργαζόμενους, δηλαδή των δεδουλευμένων αποδοχών και των νόμιμων αποζημιώσεων. Την ίδια ώρα συμμετέχει μαζί με τη Μακεδονία σε τρίτη εταιρεία, τις Βορειοελλαδικές Εκτυπώσεις, η οποία έχει επιδοτηθεί από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Οι βουλευτές ρωτάνε τους υπουργούς εργασίας, υποδομών, κοινωνικών ασφαλίσεων και οικονομικών ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν για να διασφαλίσουν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Η δεύτερη ερώτηση, που υπογράφεται από 11 βουλευτές της περιφέρειας, αφορά τους τεχνικούς της τηλεόρασης και συγκεκριμένα την κατάργηση της προϋπόθεσης να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνικού τηλεόρασης και κινηματογράφου. Οι βουλευτές Χαραλαμπίδου, Λεουτσάκος, Καραγιαννίδης, Γαϊτάνη, Παπαδόπουλος, Παραστατίδης, Δελημήτρος, Σταθάς, Σκούφα, Σωτηρίου και Βαρδάκης ρωτάνε τους αρμόδιους υπουργούς αν έχουν την πρόθεση να επαναφέρουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος ως προϋπόθεση για εργασία στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο και αν θα ενταχθεί ο κλάδος των τεχνικών στο αγγελιώσιμο. Μάλιστα. Τώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατά τις προσπάθειες της Coca-Cola να βάψει σχολεία. Ναι, Χριστίνα, αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες και η εκπαιδευτική λειτουργία στις διαφημιστικές πρακτικές των διαγωνισμών βαφής των δημοτικών σχολείων με στόχο να παρουσιάσει στους καταναλωτές η Coca-Cola κοινωνικό προσωπείο. Μετά την ομόφωνη απόφαση στις 27 Μαΐου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά, σειρά είχε το
Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων Μενεμένης να πληροφορήσει με έγγραφό του από τις 3 Ιουνίου, που υπογράφει ο Δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου, την Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων στα Εμφιαλωμένα Ποτά, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα της διαδικασίας της λεγόμενης πρότασης χορηγίας της Coca-Cola για τη συντήρηση των σχολείων έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και δίνεται δημοσίως η διαβεβαίωση προς τους απεργούς και την Ομοσπονδία τους πως ο συγκεκριμένος Δήμος και το Δημοτικό του Συμβούλιο δεν συμμετείχε ούτε και πρόκειται να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή. Με αφορμή το νέο όχι Δημοτικού Συμβουλίου στην Coca-Cola, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων στα Εμφιαλωμένα Ποτά επισημαίνει πως είναι φανερό ότι η τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, τα δημοτικά συμβούλια, οι καταναλωτές έχουν προπολού αντιληφθεί τα επικοινωνιακά κόλπα και τις διαφημιστικές καμπάνιες χαμηλού κόστους της Coca-Cola για να ανακόψει τη διωγγούμενη συμμετοχή στον μποϊκοτάζ των προϊόντων της και την επιτυχία του κινήματος Ούτε Γουλιά. Τέλος, η Ομοσπονδία ευχαριστεί δημόσια όλα τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας για τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη που δείχνουν προς τους αγωνιζόμενους, απεργούς και απολυμμένους της Coca-Cola Θεσσαλονίκης. Όλοι μαζί μπορούμε εν όψη και της καλοκαιρινής περίοδου να εξαναγκάσουμε την πολυεθνική εταιρεία να ακυρώσει τις απολύσεις και να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, καταλήγει στην ανακοίνωσή της. Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 3 εξέδωσε το συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Ένα από τα πολλά ψηφίσματα αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα υπέρ της ελεύθερης ΕΡΤ 3 και μας συγκινεί γιατί προέρχεται από το χωριό που είχαν μπει τα ΜΑΤ και είχαν ρίξει δακρυγόνα μέχρι και σε σχολείο, την Ιερισσό. Αναφέρει λοιπόν το συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ και παραμένει αλληλέγγυο στον αγώνα των εργαζομένων για ελεύθερη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 3 στάθηκαν και εκείνοι στο πλευρό μας, δίνοντας βήμα σε ένα κίνημα που φημώθηκε και κακοποιήθηκε από τα συστημικά και διαπλεκόμενα ΜΜΕ. Στηρίζουμε τα αιτήματα των εργαζομένων όπως αυτά εκφράζονται στο ψήφισμα της συνέλευσης των εργαζομένων της ΕΡΤ. Ζητάμε μια πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση, ανοιχτή στην κοινωνία και ελεγχόμενη από την κοινωνία, που θα σέβεται το δικαίωμα των πολιτών στην αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε τι που προάγει την κοινωνική ευημερία, σέβεται τους ανθρώπους και το περιβάλλον και διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Οι αγώνες συνεχίζονται μέχρι την πλήρη δικαίωση και ακόμη παραπέρα για τη διασφάλιση αυτών που κατακτήθηκαν με αγώνες, για την ΕΡΤ των ονείρων μας και της κοινωνίας, για μια ΕΡΤ ανοιχτή, δημόσια και ελεύθερη με όλες τις δομές της. Καταλήγει το συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Όλες οι επιτροπές αγώνα έδωσαν ψηφίσματα υπέρ της ΕΡΤ 3, πολλά σωματεία, ομοσπονδίες, συλλογικότητες, πολλοί σύλλογοι. Τα ψηφίσματα συνεχίζονται για μια ΕΡΤ ανοιχτή στην κοινωνία. Μάλιστα. Πριν να αποχαιρετήσουμε τον Στέλιο Νικητόπουλο, να δούμε τη διεύθυνση όπου μπορεί κάποιος να εκφράσει την διαμαρτυρία του για την TTIP, την Διατλαντική Συμφωνία. Το βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Είναι η ιστοσελίδα που βλέπετε. Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση, να θυμίσουμε, εμπορίου και επενδύσεων. 2 εκατομμύρια ήδη έχουν υπογράψει εναντίον. 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Ακριβώς, που γιγαντώνει τις εταιρείες έναντι των κυβερνήσεων. Της λαϊκής βούλησης. Ακριβώς, αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Νικητόπουλο. Εμείς μεταφερόμαστε στον Γιώργο Φιλιππάκη, καθώς έχουμε στον Ασπρόπυργο περιβαλλοντική καταστροφή. Συντελείται στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που καίει για 4η μέρα στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τώρα το απόγευμα στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να συζητηθεί η διαχείριση του προβλήματος. Ο Γιώργος Φιλιππάκης λοιπόν μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Χριστίνα, από την Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Χριστίνα, να αρχίσω από μία τελευταία είδηση. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η Περιφερειά της Αττικής, η κυρία Ρέντρου, υπέβαλε μήνυση κατά γνώστων στην Εισαγγελία Αθηνών σχετικά με τη φωτιά που, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, καίει από τη 1:30 μετά το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. Δηλαδή, χοντρά-χοντρά, έχουμε 4-24 ώρα μέχρι και τη στιγμή αυτή και κανείς δεν ξέρει βέβαια πότε θα τελειώσει. Υπόψη βέβαια ότι, όπως μας πληροφόρησε πριν από λίγο το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη μέσα, είναι όμως σε μικρές εστίες, όπου οι χώροι στους οποίους καίγεται είναι στην πλειοψηφία, όπως μας είπαν οι
σημαντική του πυροσβεστικού σώματος ολόκληρα βουνά από ανακυκλούμενα υλικά. Τώρα, αυτή η όλη ιστορία έχει γίνει. Γιώργο, εσείς γίνεται αντιληπτή η μυρωδιά σε όλη την Αττική, όπως διαβάζουμε. Εσύ δηλαδή τη μυρίζει αυτή τη άσχημη μυρωδιά. Εγώ, επειδή είμαι προς την περιοχή του Ζωγράφου, δηλαδή κέντρο μεν Αθήνας, απόκεντρο ουσιαστικά, ούτε καν βόρεια προάστια, αλλά κεντρική περιοχή, εμείς εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, λένε ότι σχολεία δεν θα λειτουργήσουν, γίνονται συστάσεις οι ευπαθείς ομάδες να μην βγαίνουν. Ακριβώς στην περιοχή της Δυτικής Αττικής όμως, όχι είναι ορατή η φωτιά, όχι όμως υπάρχει μια τρομερή δυσοσμία, όχι υπάρχει καπνός που έχει καλύψει όλη την περιοχή, αλλά οι άνθρωποι στην κυριολεξία υποφέρουν. Και βέβαια το πιο εκπληκτικό από όλα αυτά, Χριστίνα, είναι ότι οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου, οι αδελφοί Λαζόπουλοι, έχουν εξαφανιστεί από την πρώτη στιγμή. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το συγκεκριμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης των υλικών έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά στο παρελθόν τουλάχιστον 2 με 3 φορές. Όπως αντιλαμβάνεστε, αφενός με αυτή η ιστορία, αφετέρου η εξαφάνιση των ιδιοκτητών και μάλιστα 4 μέρες, το 4η κατά σειρά μέρα σήμερα, προκειμένου να μην συλληφθούν στα πλαίσια του αυτοφόρου, οπωσδήποτε μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα να σκεφτεί ό,τι θέλει. Από εκεί και έπειτα, επαναλαμβάνω, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Σε αυτό το εργοστάσιο δούλευαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, περίπου δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα, οι οποίοι σιγά σιγά το τελευταίο διάστημα άρχισαν οι απολύσεις, ενώ στους τελευταίους. Δεν ήταν εγκαταλειμμένο. Λέω για το παρελθόν, όταν πριν εκδηλωθεί φωτιά. Επίσης πρέπει να πούμε ότι σε αυτούς τους εργαζόμενους στην που δεν υπάρχουν πλέον στο εργοστάσιο, η εργοδοσία, η εταιρεία δηλαδή, χρωστάει τουλάχιστον από 10.000 στον καθένα και φυσικά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται ποτέ να τα πάρουν. Πάντως είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη και το ανακριτικό τμήμα του πυροσβεστικού σώματος αλλά και την εισαγγελία Αθηνών, δεδομένου ότι η περιφερειά, ξαναλαμβάνω, η κυρία Δούρου, έχει καταθέσει μήνυση κατά γνώστων. Αυτό ακριβώς τα λέει όλα. Και είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Το λιγότερο, λοιπόν, δεν έχει τίποτα άλλο. Τώρα να περάσουμε σε μια άλλη είδηση, Γιώργο, γιατί έχουμε μια είδηση που μας συγκλώνει σε όλους επίσης, την κοινή γνώμη, με τον αστυνομικό που σκότωσε το παιδάκι του, έπνιξε. Ακριβώς. Περίπου στις 9 σήμερα το πρωί, καταρχήν η πρώτη έκπληξη από αυτή την ιστορία ήταν η αστυνομική του κέντρου της άμεσης δράσης στη Θεσσαλονίκη, όταν άκουσαν έναν άγνωστο να τους λέει ότι ελάτε να με συλλάβετε γιατί στραγγάλισα το παιδί μου. Η αστυνομική της ομάδας Δίας που έφτασαν στην οδό Νεμαία, στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, πραγματικά διαπίστωσαν 2 πράγματα: ότι ο δράστης έλεγε την αλήθεια, είχε στραγγαλίσει το μικρό του κοριτσάκι, και δεύτερον ήταν αστυνομικός που υπηρετούσε σε εσωτερική υπηρεσία των ΜΑΤ. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, ξεκίνησε μια. Και να πούμε ότι είχε μεταταγεί στην φύλαξη του κτηρίου των ΜΑΤ, γιατί είχε διαγνωστεί ένα πρόβλημα με την υγεία του, την ψυχική του υγεία. Η ψυχή του, βέβαια, ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε περάσει από. Είχε πάρει μάλλον μια 9 μήνη άδεια προκειμένου να συνέλθει, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Φαίνεται όμως ότι ή δεν αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα, ή, εν πάση περιπτώσει, ο αστυνομικός επανήλθε στην υπηρεσία του. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι αν ήταν ή δεν ήταν στην υπηρεσία. Το θέμα είναι ότι έπνιξε το παιδί του. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, ό,τι για να πούμε, Χριστίνα, είναι μια τραγική ιστορία, η οποία, βέβαια, κανείς δεν ξέρει πώς ξεκίνησε, πού καταλήγει και κάτω από ποιες συνθήκες ο δράστης προχώρησε αυτή την ενέργεια, διότι μέχρι τώρα τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε εμείς δεν αναφέρουν για την παρουσία της συζύγου ή άλλων ατόμων μέσα στο σπίτι. Χριστίνα. Μάλιστα. Θα διαλευκανθεί η υπόθεση στις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Φιλιππάκη και ευχόμαστε η φωτιά να σβήσει γρήγορα, γιατί αφορά την δημόσια υγεία. Να πάμε πάλι στην διεθνή επικαιρότητα, να δούμε λίγο 2 ειδήσεις ακόμη. Νέο γύρο απεργιακών κινητοποιήσεων άρχισαν οι υπάλληλοι στα ταχυδρομεία της Γερμανίας, ύστερα από 6 μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση. Κόλαση φωτιάς τώρα έχουμε στο Κίεβο, έπειτα από τεράστια έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αγνοούμενους πυροσβέστες και πολλούς νεκρούς εργάτες. Το θέμα έχει η Μπέλα Θεριού, την εκφώνηση έκανε η Βίκη Βαφιάδου. Πανικός επικράτησε στο Κίεβο από γιγάντια πυρκαγιά που ξέσπασε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας το Υπουργικό να θέσει τις δυνάμεις του σε κατάσταση συναγερμού. Οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες και κάνουν λόγο για αγνοούμενους πυροσβέστες και πολλούς νεκρούς εργάτες. Η φωτιά, η οποία προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, έκυγε όλη τη νύχτα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
Οι πύρινες γλώσσες επεκτάθηκαν γρήγορα σε τουλάχιστον 16 δεξαμενές, στις περισσότερες από τις οποίες φυλασσόταν πετρέλαιο, δημιουργώντας ένα τεράστιο νέφος καπνού. Όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας, η πυρκαγιά προήλθε μάλλον από την προσπάθεια κάποιων να κλέψουν καύσιμα από μια δεξαμενή αποθήκευσης. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια διερευνώνται. Στη Γερμανία, χιλιάδες εργαζόμενοι στα ταχυδρομεία απεργούν επαόριστον, με αποτέλεσμα ήδη από την πρώτη μέρα της απεργίας να μην παραδοθούν στους παραλήπτες τους εκατομμύρια επιστολές και δέματα που διαχειρίζεται η Deutsche Post, η μεγαλύτερη ταχυδρομική εταιρεία της χώρας. Στην απεργία κάλεσε η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της Γερμανίας, η Verdi, που αντιτίθεται στην πρόσληψη εκατοντάδων νέων υπαλλήλων, οι οποίοι θα αμείβονται με λιγότερα χρήματα από όσα προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η Deutsche Post, από την άλλη, θέλει να μειώσει το κόστος του προσωπικού και θεωρεί την απεργία καταχρηστική. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας για απόψε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ακολουθεί ο καιρός, επιμέλεια Ελευθερίας Φαραντάκη. Να είστε όλοι καλά. Σποραδικές βροχές ή καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρές και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βυτική, βορειοβυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βυτικά, κεντρικά και βόρεια από 15 έως 27 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.